Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Παπλιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολιτικών τεχνών και όπως συνηθίζω να λέω, βρίσκομαι εδώ πέρα για να απαντάω σε ερωτήσεις, σχόλια και γενικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με πολεμικές τέχνες. Το σημερινό θέμα έχει να κάνει με ερώτηση του Χρήστου Παγιατάκη, ο οποίος ρωτάει αν το Wing Chun έχει λαβές, έδαφος, σπασίματα και σε τελική κατάληξη αν έχει θανατηφόρα χτυπήματα. Λοιπόν, έχω μιλήσει επανειλημμένως για το θέμα του Wing Chun, το τι περιλαμβάνει, έτσι, και το τι διδάσκει και πώς λειτουργεί. Το Wing Chun είναι ένα σύστημα καθαρά strike. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα σύστημα το οποίο καθαρά ασχολείται μόνο με χτυπήματα και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν περιλαμβάνει καμία άλλη από τις άλλες αυτές δραστηριότητες στις οποίες αναφέρεις. Δηλαδή δεν έχει ούτε λαβές, δεν έχει καθόλου έδαφος και δεν έχει γενικά οτιδήποτε μπορεί να κινηθεί σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει κάποια λογική σε κάποια πράγματα που σου δείχνει, έτσι, ο δάσκαλος από τη στιγμή που ξέρει ότι αν πέσεις κάτω, εντάξει, πώς μπορείς να κινηθείς, να καλυφθείς για να μπορέσεις να σηκωθείς πάλι. Η λογική είναι ότι αν θα πέσεις πρέπει να καταφέρεις να σηκωθείς πάλι για να μπορείς να κάνεις μάχη σε όρθια στάση. Το Wing Chun είναι ένα σύστημα close range combat, είναι ένα σύστημα δηλαδή κοντινής μάχης, το οποίο μάχεται όπως η πυγμαχία. Έχει δηλαδή τις ίδιες, εγώ για τη δική μου λογική, τις ίδιες δυνατότητες και τις ίδιες αδυναμίες με την πυγμαχία. Απλούστατα, επειδή έχει τη δυνατότητα να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, όπως είναι τα μπλοκ, όπως είναι τα βρώμικα χτυπήματα και γενικά, ας πούμε, επειδή συνδυάζει την άμυνα και την επίθεση μαζί και όλη την κινησιολογία που έχει, έτσι, στα πόδια συμπλήν μοιάζει με την πυγμαχία στους βηματισμούς, μπορεί, ας πούμε, να λειτουργήσει και να κάνει κάποια πράγματα εκ του ορθίου. Σπασίματα, ναι, σπασίματα υπάρχουν στα πολύ προχωρημένα, τουλάχιστον στο Wing Chun που διδάσκω εγώ. Υπάρχουν σπασίματα στα πολύ προχωρημένα επίπεδα, δείχνουν δηλαδή στη φόρμα του BG. Αν και εγώ, ας πούμε, όταν διδάσκω τους μαθητές μου, ξεκινάω να τους δείχνω σπασίματα από πολύ μικρά επίπεδα, από δεύτερο-τρίτο επίπεδο ξεκινάω να τους δείχνω σπασίματα. Πώς γίνονται κατά τη διάρκεια της μάχης και πώς μπορούν να λειτουργήσουν. Φυσικά, η δική μου λογική είναι ότι σπασίματα σε πρώτο χρόνο πολύ δύσκολα γίνονται, πάντα δηλαδή θα πρέπει να χτυπήσεις ή να εξελίξεις τη μάχη και πάντα στη διάρκεια, κατά τη διάρκεια όπως μάχεσαι, εκείνη τη στιγμή θα μπορέσεις να κάνεις ένα σπάσιμο. Θανατηφόρα χτυπήματα. Ναι, το Wing Chun έχει, και πάντα ξεκαθαρίζω τη θέση μου και μιλάω ότι για το Wing Chun που διδάσκω εγώ. Ο William Chun έχει λεπτομερή χάρτη τον οποίο έχει δώσει, τον έχω εγώ, έχω και το βιβλίο του το οποίο αναφέρεται στο DMAC, το οποίο είναι μια αρχαία κινέζικη μεθοδολογία η οποία έχει να κάνει με τα pressure points, με τα σημεία πίεσης τα οποία χτυπάς επάνω σε αυτά τα σημεία και μπορείς να προκαλέσεις θάνατο. Έχω μιλήσει σε βίντεο προγενέστερο, όχι με μεγάλη χρονική διαφορά από αυτό το βίντεο που κάνω τώρα, για θανατηφόρα χτυπήματα. Έχω δείξει κάποια σημεία τα οποία μπορείς να χτυπήσεις, έτσι, στο πρόσωπο, στο σώμα και σε αυτά έχω δείξει κάποια σημεία τα οποία μπορείς να κάνεις χτυπήματα τα οποία είναι θανατηφόρα. Ναι, το Wing Chun τα χρησιμοποιεί αυτά, έχει θανατηφόρα χτυπήματα. Από την άλλη, με την απλή λογική και κάποια, ένα χτύπημα μπορεί να είναι, θα λέγαμε, μπορεί να είναι λίγο, αλλά μπορεί να είναι και πολύ, ανάλογα σε ποιον το δίνεις ή ποιος το δέχεται. Μπορεί να χτυπήσεις έναν άνθρωπο, να πούμε, με το ίδιο χτύπημα
και να απλά, ας πούμε, ξέρω εγώ, να νιώσει λίγο πόνο και μπορεί να χτυπήσεις με το ίδιο ακριβώς στίχημα κάποιον άλλον και να το σκοτώσεις. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια αντοχή στα χτυπήματα και την ίδια αντοχή στον πόνο. Διαφοροποιούνται. Γι' αυτό και μας κάνει ο καθένας είμαστε διαφορετικός από τον άλλον. Βλέπω κατά καιρούς σε βίντεο και σε αυτά ότι υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι που κάνουν γουντζούν και εφαρμόζουν λαβές ή εφαρμόζουν έδαφος. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, τα ξέρετε, βλέπετε YouTube, παρακολουθείτε. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν ουσιαστικά προσαρμόσει ζιουζίτσου και βραζιλιάνικο ζιουζίτσου, έχουν προσαρμόσει μέσα στο γουντζούν και κάνουν λαβές. Αλλά αυτούσιο καθαρό το γουιντζούν σαν γουιντζούν δεν έχει ούτε λαβές ούτε έδαφος. Το γουιντζούν, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα σύστημα το οποίο μάχεται εκ του ορθίου, εκ του συστάδιου, δηλαδή κοντά, είναι σύστημα αυτό που είπαμε κοντινής μάχης, σαν την πυγμαχία. Πυγμαχή στο γουιντζούν είναι Chinese boxing. Γίνεται η μάχη σε απόσταση που μπορούν να δουλέψουν οι αλυσιδωτές σου γροθιές, ώστε να μπορείς να καταφέρεις το μέγιστο των δυνατοτήτων σου. Με τα χρόνια και με την εξέλιξη που υπάρχει, όλα τα πράγματα μεταλλάσσονται. Γίνονται μεικτές πολεμικές τέχνες, τα mixed martial arts. Από τη στιγμή δηλαδή που μπαίνει κάτι μέσα άλλο, πάβει πλέον το σύστημα να είναι αυτούσιο, γίνεται mix martial art ή γίνεται combine, από τη στιγμή δηλαδή που υπάρχει μία άλλη πολεμική τέχνη, ή δηλαδή ξεκινάς με μια τεχνική γουντζούν, συνδυάζεις μια τεχνική ζιουζίτσου και πάλι καταλήγεις στο γουντζούν, αυτό είναι ένα mix. Ή όταν ξεκινήσεις με μια τεχνική γουιντζούν και τελειώσεις με μια τεχνική ζιουζίτσου ή κάτι άλλο, αυτό είναι ένα combine, ένα συνδυασμός. Υπάρχουν και τα υβριδικά συστήματα, όπως είναι και το δικό μου, ας πούμε. Τα υβριδικά συστήματα είναι συστήματα τα οποία δουλεύουν με την εξέλιξη της τεχνικής, δηλαδή κάνεις γουιντζούν, αλλάζεις ας πούμε, σε Φιλιππίνο boxing, ξαναλλάζω σε γουιντζούν, περνάω σε ζιουζίτσου, ξαναπερνάω σε γουιντζούν και συνεχίζω, ας πούμε, και κάθε φορά η τεχνική μου, ας πούμε, εναλλάσσεται και δεν έχω μία σταθερή τεχνική. Αυτό είναι hybrid, είναι υβριδικό σύστημα. Για να μην πολυλογώ και να μην λέω πάρα πολλά πράγματα, λαβές έδαφος δεν υπάρχει στο γουιντζούν. Σπασίματα και θανατηφόρα χτυπήματα, ναι, υπάρχουν. Δείχνονται κατά καιρούς από πολλούς πάρα πολλούς δάσκαλους. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω και ανέφερα και πριν είναι ότι από τη στιγμή που βλέπεις μέσα λαβές και έδαφος, είναι ένα mixed ή combined system και όχι καθαρό γουιντζούν. Σπασίματα και αυτά είπα ότι υπάρχουν από το σύστημα καθαρά αυτούσιο, δηλαδή τουλάχιστον για το δικό μου το γουιντζούν, αυτό που μιλάω από τη γραμμή, από το γενολογικό δέντρο, το lineage του William Chung, υπάρχουν σπασίματα εν τη γενέση, δηλαδή από την αρχή του συστήματος, και θανατηφόρα χτυπήματα, το D-Mac και τα pressure points που υπάρχουν, έτσι υπάρχουν και αυτά εν τη γενέση του συστήματος. Φίλε μου Χρήστο Παγιατάκη, αν το λέω σωστά και το έχω γράψει σωστά, νομίζω ότι έχω απαντήσει στην ερώτησή σου. Εάν σου έχουν γεννηθεί κάποιες απορίες ή κάτι άλλο, μπορείς πάλι να με ρωτήσεις, να σου απαντήσω. Αν πιστεύετε ότι αυτά που λέω έχουν αξία, κάντε μια κοινοποίηση το βίντεο, ώστε να μπορέσει να το δει και κάποιος άλλος. Κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τα επόμενά μου βίντεο. Σε αυτό το σημείο έρχομαι και λέω ότι είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Ζω και διδάσκω στη Θεσσαλονίκη, Παναγίας Φανερωμένης 42. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.